ζεστό χρήμα στη τσέπη τους και μάλιστα έγκαιρα βλέπουν οι ιδιοκτήτες λεωφορείων του ΚΤΕΛ αλλά και οι ιδιοκτήτες ταξί, αφού ήδη εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 4.158.000 ευρώ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και αφορά στην κάλυψη δαπανώματα φοράς μεθτών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019. Νομίζω ότι στα πλαίσια του εξορθολογισμού γενικώς και των χρεών που είχε η πολιτεία, νομίζω ότι και αυτή τη φορά έκανε το καθήκον της και θα το κάνει από εδώ και πέρα πολύ συστηματικά. Να μην ξεχνάμε ότι τα μνημόνια τελείωσαν στις 21 του Αυγούστου. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, έχουμε ένα σημαντικό μαξιλάρι, έχουμε λοιπόν ένα ταμείο που εμείς μπορούμε πλέον να διαχειριστούμε πάρα πολύ, πολύ πιο εύκολα πλέον. Και πράγματι στην περιφέρειά μας έφτασαν γύρω στα 4.100.000 για τις μετακινήσεις των μαθητών, όχι μόνο των λεωφορείων αλλά και των ταξί που μετακινούν μαθητές στα ειδικά σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές. Και για την πόλη μας είναι περίπου στα 865 χιλιάρικα. Νομίζω ότι αυτή η κανονικότητα η οποία ξεκινάει στη χώρα, νομίζω ότι μεταφράζεται άμεσα και στην καθημερινότητα. Οπότε τα προβλήματα που είχαμε τα παλιότερα χρόνια, το να μην πηγαίνουν οι μαθητές στο σχολείο γιατί το ΚΤΕΛ ή τα ταξί δεν ήθελαν, εκβιάζοντας κιόλας τους μαθητές, αλλά και την πολιτεία μέσω των μαθητών με τις μετακινήσεις τους, έχει λυθεί. Νομίζω ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που σιγά σιγά μπαίνει σε μια λογική σειρά και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είναι πολύ πιο γρήγορα η πληρωμή τους. Βλέπαμε μια και το αναφέρατε πιο παλιά, υπήρξαν μεγάλα προβλήματα, δηλαδή το ΚΤΕΛ πλέον δεν πήγαινε τους μαθητές γιατί δεν είχε πληρωθεί. Βλέπαμε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις και υπήρχαν προβλήματα και με τα ΚΤΕΛ και με τα ταξί για τις πληρωμές. Βλέπουμε τώρα ότι όπως είπατε και πριν υπάρχει μια κανονικότητα. Τι άλλαξε? Νομίζω ότι μπήκαμε σε ένα κράτος δικαίου, σε ένα εξορθολογισμό οικονομικό, τα δημοσιονομικά μας είναι αρκετά καλά και είναι προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης το να πληρωθούν αυτοί οι οποίοι προσφέρουν στην πολιτεία. Και νομίζω ότι και το ΚΤΕΛ και τα ταξί προσφέρουν μια τεράστια υπηρεσία από τη στιγμή που έχουμε τα απομακρυσμένα σχολεία και ιδιαίτερα που έχουμε τα ειδικά σχολεία. Έτσι λοιπόν, όπως κάνουν τη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι, έτσι και η πολιτεία πρέπει να πληρώνει. Απλά υπήρχαν παρεξηγήσεις τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν οι ομοιρίες, υπήρχαν οι διαφημίσεις. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι ότι θα πρέπει να γίνεται κάτι συστηματικό, θα πρέπει να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους. Ακόμα και αν η πολιτεία δεν έχει να πληρώσει ένα μήνα, νομίζω ότι δεν είναι λόγος αυτός για να εκβιάζουμε το κράτος. Νομίζω ότι όλα αυτά όμως μπαίνουν σε μια κανονικότητα και αποκτούμε πλέον ξανά την εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών, επιχειρηματιών και πολιτείες. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, μετά από την απίστευτη ταλαιπωρία μαθητών και επαγγελματιών, το θέμα των σχολικών μεταφορών μπήκε πλέον σε ομαλότητα, κάτι που αποτελεί άλλωστε προϋπόθεση μιας κοινωνίας που λειτουργεί κανονικά.